Με χαμόγελο στα χείλη, για πρώτη φορά μετά από πολλούς μήνες, έφυγε από το Προεδρικό Μέγαρο αντιπροσωπεία των κατόχων αξιογράφων. Οι διαβεβαιώσεις που έλαβαν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας αλλά και τα όσα άκουσαν σε ευρεία σύσκεψη στο Προεδρικό με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων τους έκαναν να νιώθουν ότι θα δικαιωθούν στο μέτρο του δυνατού. Έχει δώσει οδηγίες το συντομότερο δυνατόν εντός 15 ημερών να επεξεργαστούν ένα σχέδιο εξώδικης προσπάθειας για εξώδικη διευθέτηση του προβλήματος των αξιογράφων. Έτσι ώστε να μας ικανοποιεί όλους με μια συνολική λύση που ο Πρόεδρος πιστεύει ότι μπορεί να πετύχουμε. Οπότε θα επανέλθουμε πάλι έτσι ώστε να ακούσουμε την πρόταση που θα μας υποβάλουν οι εμπλεκόμενοι φορείς, δηλαδή η Κεντρική Τράπεζα, Τράπεζα Κύπρου κλπ. Έτσι ώστε να προχωρήσουμε παρακάτω στην υλοποίηση της. Ο Φίβος Μαυροβνιώτης δήλωσε μάλιστα ότι για πρώτη φορά η αντιπροσωπεία των κατόχων αξιογράφων φεύγει ικανοποιημένη. Φεύγουμε αισιόδοξοι από οποιαδήποτε άλλη συνάντηση που είχαμε, διότι είδαμε, ακούσαμε με τα αυτιά μας τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να δίνει οδηγίες το συντομότερο δυνατόν να επεξεργαστούν αυτή την σκέψη για λύση πάνω στη βάση της εξώδικης διευθέτησης με κάποια ποσοστά τα οποία πιστεύω ότι θα αναδειχθούν στους εμπλεκόμενους. Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Κατόχων Αξιογράφων εξέφρασε την εκτίμηση ότι η προσπάθεια ικανοποίησης των κατόχων θα υλοποιηθεί, όχι όμως χωρίς κόστος. Θα έχει πιθανότατα κάποιο κόστος σίγουρα, αλλά νοουμένου ότι περνούμε μια τρομερά σοβαρή οικονομική κρίση, σίγουρα εκείνο το οποίο αισθάνομαι ότι υπάρχει η δυνατότητα κάποια στιγμή να εκδοθούν κάποια κυβερνητικά ομόλογα κάποια διάρκεια με έναν επιτόκιο, έτσι ώστε να αποκατασταθεί το άδικο εις βάρος μας. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ανέφερε ο κ. Μαυροβουνιώτης, έχει πιστεί ότι οι κάτοχοι αξιογράφων έχουν πέσει θύματα δόλιων πρακτικών των τραπεζών. Ερωτηθείς εξάλλου για το ποσό των χρημάτων που έχασαν οι κάτοχοι αξιογράφων, είπε ότι μπορεί να φτάνει το 1,2 δισεκατομμύρια. Αλλά διευκρίνησε ότι υπάρχουν θεσμικοί επενδυτές εκτός των ιδιωτών με διαφορετικό καθεστώς. Εξέφρασε δε την πεποίθηση ότι και αυτοί έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν τα χρήματα που έχασαν.